Έχουμε δεχθεί με το βάπτισμά μας οι χριστιανοί φίλοι ακροατές τη χάρη του Θεού, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία είναι μέσα μας και πάνω μας, στην όλη ανθρώπινη ύπαρξη και στον εσωτερικό, όπως λέμε, άνθρωπο, ο οποίος με την πνευματική ζωή μέσα στην Εκκλησία καλείται να αναπτύξει και να προσφέρει αυτά τα χαρίσματα όχι μόνο στον εαυτό του, αλλά και στους άλλους ανθρώπους. Έτσι είναι η πνευματική ζωή, μια ζωή η οποία δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση, ασφαλώς αφορά το άτομο, το πρόσωπο, εκτείνεται όμως παντού σε όλο τον κόσμο. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά ομολογούμε και μαρτυρούμε για την πίστη μας και για τον Χριστό, στην περίπτωση δηλαδή που αυτό που καίει μέσα μας φωτίζει και τους άλλους ανθρώπους. Το θέμα είναι αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει μέσα σε κάθε χριστιανό να λειτουργήσει ως προσάναμα, έτσι ώστε να ανάψει όλο ένα και περισσότερο με τη χάρη αυτή του Θεού, η οποία θα πολλαπλασιάζεται και να ευεργετεί όλο τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με το βιβλίο της Μαρίας Μουρζά, με τον τίτλο αυτό ακριβώς, «Προσανάματα» από τις εκδόσεις Ενεσόπτρο, η οποία αναφέρεται σε ποικίλα θέματα της πνευματικής ζωής και όχι μόνο, αλλά και αυτά τα θέματα που δεν αφορούν άμεσα την πνευματική ζωή, θα λέγαμε, όπως τα θέματα τα εθνικά, τα θέματα που αφορούν την πατρίδα, τα βλέπει μέσα από ένα χριστιανικό πρίσμα, έτσι ώστε να τα συγκαταλέγει και αυτά στα θέματα της πνευματικής ζωής, στο ποσοστό που τους αρμόζει και στο εκτόπισμα το οποίο έχουν. Τα περισσότερα θέματα του βιβλίου όμως έχουν να κάνουν με τη μετάνοια και την προσευχή, τη σχέση του πιστού χριστιανού με τον Χριστό. Κανείς δεν εμπιστεύεται αυτόν που δεν γνωρίζει. Κανείς δεν πλησιάζει αυτόν που δεν αγαπάει. Κανείς δεν ακουμπάει αν δεν πιστεί ότι αληθινά τον νοιάζονται. Κανείς δεν ανταποκρίνεται αν δεν βεβαιωθεί για την ανιδιοτέλεια της πρότασης που του έγινε. Κανείς δεν παραδίδεται αν δεν βεβαιωθεί για τη δύναμη της αγάπης. Για να σε δω, για να σε ακούσω, προϋποθέτει ότι για μένα υπάρχεις. Ότι για μένα έχεις υπόσταση. Ότι σε λαβαίνω υπόψη. Για να σε υπακούσω προϋποθέτει ότι με αφοράς. Για να μπουν στην καρδιά μου τα λόγια σου και να με ρυθμίσουν, προϋποθέτει ότι τα σπλάχνα μου είναι ολάνυχτα σε σένα. Ότι η ύπαρξή μου όλη περιμένει από σένα και το ζήν και το ευζήν. Ο Χριστός και εγώ, περί αυτού ο λόγος. Η μετά του Χριστού μυστική και αφανέρωτη σχέση. Η μετά του Χριστού ζώσα σχέση. Η δυνάμενη να μου εξασφαλίσει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, την αγάπη. Αν δεν έχω χαρά, αν δεν έχω ειρήνη, αν δεν έχω αγάπη, αν δεν μακροθυμώ, σημαίνει ότι κάτι παρεμβάλλεται ανάμεσα σε μένα και στο Χριστό. Και ενώ εκείνος δίνει, εγώ δεν λαμβάνω. Ενώ εκείνος με καλεί, εγώ δεν προσέρχομαι. Ενώ εκείνος προσφέρεται να μου σηκώσει όλα τα βάρη, εγώ επιλέγω να μην τα ξεφορτωθώ. Και σκοτεινιάζει το πρόσωπό μου. Και γίνονται νευρικές οι αντιδράσεις μου. Αγχωτικές οι συμπεριφορές μου. Στενόκαρδη και μίζερη η παρουσία μου. Και η ζωή μου περνάει μέσα σε κόπους και φόβους και μέρημνες. Και η ύπαρξή μου όλη στερείται αυτό που κατεξοχήν δικαιούται, την πατρική αγάπη του πατρικότατου Χριστού. Γιατί μου κόβω τα φτερά, γιατί με αδικό, που είναι συνεπαρμένος ο νους μου, που είναι καρφωμένο το μάτι μου, που είναι τεταμένο το αυτί μου και δεν ακούω το Χριστό. Και αν ακούω, γιατί δεν ανταποκρίνομαι στις αγάπης την πρόταση. Ο Χριστός είναι εδώ, στα ανόγια και στα κατόγια και στα καταγόγια αυτού του κόσμου. Ο Χριστός είναι εδώ, μέσα και έξω από τις εκκλησίες, στους δρόμους, στα στέκια, στα αναμορφωτήρια, στα κημητήρια, στα λιμάνια, στα καράβια, στα ταξίδια τα χωρίς γυρισμό. Στην οδυνηρή θλίψη της Αφρικής,
και στην εγωπαθή θλίψη της Ευρώπης, στους δρόμους του Las Vegas, με το ρεκόρ των κακοποιημένων προσώπων, και στη γέφυρα του Σαν Φραντζίσκο, με τα ρεκόρ των απελπισμένων ανθρώπων. Ο Χριστός είναι εδώ. Συμπάσχει και με σένα που τον πιστεύεις, συμπάσχει και με μένα που τον αμφισβητώ, συμπάσχει και εκλιπαρεί, δεύτε πρόσμε, δεύτε πάντες, δεύτε υπεφορτισμένοι, δεύτε οι εξουθενωμένοι, δεύτε οι αδικημένοι, δεύτε οι βαρυπινίτες, δεύτε οι απεγνωσμένοι, δεύτε οι πρώτοι, δεύτε οι έσχατοι, δεύτε πάντες, καγώ αναπαύσω ημάς. Όλους εμάς, ουδείς εξαιρείται της δωρεάς. Του Χριστού οι δωρεές ισχύουν για όλους. Όποιος θέλει θα πάρει, όποιος ζητήσει θα βρει, όποιος πιστέψει θα δει. Θα αποκτήσει η εμπειρία της παρουσίας του. Όποιος επιθυμήσει θα λάβει πείρα Χριστού και με αυτήν θα ζήσει για πάντα. Ο Χριστός προσφέρεται να άρει τον σταυρό μου. Ο Χριστός προσφέρεται να με αναπαύσει, που σημαίνει να με ειρηνεύσει, να με παρηγορήσει, να σηκώσει τη θλίψη μου, να με γεμίσει ελπίδα. Ο Χριστός προσφέρεται να με αναδείξει από άπιστο πιστό, από άγριο άγιο, από γη πετρώδη σε γη αγαθή, να μου εξαγιάσει την ύπαρξη όλη. Ο Χριστός επιθυμεί να δει το πρόσωπό μου να αστράφτει από χαρά. Όμως εγώ, ας ανήκω στον κύκλο των μαθητών, παραμένω με τα φορτία δεμένα επάνω μου, βαρύς και ανασφαλής και ανειρήνευτος. Και γι' αυτό δεν έχω να δώσω στον κόσμο αυτό που κατεξοχήν οφείλω στον κόσμο, τη χαρά του Χριστού. Τι φταίει? Γιατί δεν ακούω? Όταν ο Χριστός λέει «έλα», εγώ γιατί γυρίζω την πλάτη? Όταν ο Χριστός λέει «μη με ρημνάτε», εγώ γιατί πανικοβάλλομαι? Γιατί αγωνιώ μήπως χαθούν οι καταθέσεις μου? Γιατί γεμίζω τις αποθήκες μου τρόφιμα? Γιατί ξανακοιτάζω 10 φορές αν κλείδωσα την πόρτα και άλλες τόσες αν έβαλα συναγερμό? Γιατί έχω τον Χριστό αλλά έχω και άγχος? Γιατί έχω τον Χριστό αλλά έχω και ανασφάλειες? Γιατί παρακολουθώ απαθώς τις σφαγές της Συρία και δεν τεινάζομαι για προσευχή? Γιατί δεν με πονάει το άδικο όταν δεν πλήττει εμένα και την οικογένειά μου? Γιατί έχω τον Χριστό αλλά έχω και σκληροκαρδία? Γιατί τα λόγια μου δεν φτάνουν σε μένα? Γιατί δεν μου αλλάζουν τη ζωή? Ο Χριστός και εγώ, περί αυτού ο λόγος. Για να λάβω το μήνυμα που μου στέλνεις εσύ ο πομπός, πρέπει να είμαι σε κατάσταση λειτουργίας εγώ ο δέκτης. Γιατί αλλιώς και τον ουρανό να μου τάζεις και τα σημαντικότερα να μου υπόσχεσαι, δεν θα σε ακούσω. Κανένα μήνυμά σου δεν θα φτάσει σε μένα, όσο σπουδαίο κι αν είναι, αν στέκομαι απέναντί σου χωρίς να ενεργοποιήσω τη συσκευή. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κανένας λόγος του Χριστού δεν θα φτάσει σε μένα αν εγώ δεν ενεργοποιήσω την καρδιά μου. Κανένας λόγος του Χριστού δεν θα πιάσει τόπο επάνω μου αν η καρδιά μου παραμένει ανενεργή και αμέτωχη. Αλίμονο αν ζω χωρίς καρδιά. Αλίμονο αν θρησκεύω χωρίς καρδιά. Αλίμονο αν τηρώ τις εντολές χωρίς καρδιά. Αν μοιράζω τα πλούτη μου χωρίς καρδιά. Αν συγχωρώ χωρίς καρδιά. Αν δίνω και αν δίνομαι χωρίς καρδιά. Αλίμονο αν ελεώ χωρίς καρδιά. Αλίμονο αν μετανοώ χωρίς καρδιά. Αλίμονο αν στέκομαι ενώπιον του Χριστού χωρίς καρδιά. Εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε βέβαια ότι η συγγραφέας αναφέρεται πιθανότατα σε μια κατάσταση των τελείων, γιατί μπορούμε να ξεκινήσουμε την ζωή κοντά στο Χριστό, έστω και αν η καρδιά μας δεν είναι φλογερή. Είπαμε, υπάρχει αυτό το προσάνομα, το οποίο μπορεί να έχει λίγο ανάψει, και αυτό είναι το ζητούμενο για αρχή, και από εκεί και πέρα η χάρη του Θεού μπορεί να φουντώσει αυτή την καρδιά μαζί με τη θέληση δική μας, αλλά κυρίως η χάρη του Θεού. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει ότι πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία οφείλουμε ως χριστιανοί. Μη θελούσεις της καρδίας, έστω και αν η καρδιά μας δεν θέλει. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει κάποιος να μου ζητήσει να τον βοηθήσω επειδή πεινάει, και αν δεν το κάνω με την καρδιά μου δεν θα του δώσω. Θα του δώσω ασφαλώς, έστω και με το ζόρι. Μπορεί να μην χρειαστεί να του δώσω περισσότερο από ό,τι μπορώ, για να μην συνθλιβώ εσωτερικά και να μην λυπάμαι περισσότερο από όσο μπορώ να αντέξω στη συνέχεια, αλλά δεν θα περιμένω πότε θα χαρώ για να του δώσω, για να τον βοηθήσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ, έστω και με το ζόρι, αυτό το λίγο.
και σιγά σιγά η καρδιά θα μαλακώσει, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που λέει εδώ η συγγραφέα, η Μαρία Μπουζά, να συμμετέχει και η καρδιά μας σε όλα όσα κάνουμε, να συμμετέχει πλήρως. Και αυτό βέβαια είναι το ζητούμενο. Έστω και κάτι στο συνάνθρωπό σου, συμμετέχει και η καρδιά, έστω και αν δεν νιώθεις να πλέει σε πελάγι ευτυχίας κάνοντας ελεημοσύνη ή τηρώντας τις εντολές. Όλοι οι άνθρωποι στην αρχή της πνευματικής ζωής, όταν τηρούμε τις εντολές, το κάνουμε με το ζόρι. Αρκεί να μην γίνεται αυτό σε όλη τη ζωή βέβαια, γιατί τότε μάλλον η πνευματική ζωή δεν θα μας δίνει καμία ιδιαίτερη χαρά. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος. Και συνεχίζει η Μαρία Μπουζά. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Γίνεται. Και θα σας πω από πείρα, γίνεται. Μου έχει συμβεί για μεγάλες περιόδους να είμαι με τον Χριστό, να έχω ό,τι είναι δικό του, αλλά να μην έχω εκείνον. Μου έχει συμβεί για μεγάλες περιόδους αλλού να είναι ο Χριστός και αλλού ο θησαυρός μου. Ο Χριστός να με καλεί, να με ξανακαλεί και εγώ να απουσιάζω. Μου έχει συμβεί. Και όταν μετά από καιρό μέτρησα τις αναπάντητες κλήσεις του και διαπίστωσα τις μακροθυμίες στο πέλαγος, μου έχει συμβεί, έκλαψα πικρά. Αν δεν βάλω καρδιά, δεν θα πάρω Χριστό. Όπως δεν θα πάρω ήλιο αν δεν ανοίξω τα κλειστά μου παράθυρα. Με την καρδιά ζούμε, με την καρδιά ακούμε, με την καρδιά βλέπουμε, με την καρδιά παραβλέπουμε. Η καρδιά μου κάνει εύκολες τις εντολές και η απουσία της μου τις καθιστά αδύνατες. Η καρδιά μου κάνει δυνατή την κοινωνία μου με τον Χριστό και η απουσία της τη δυσχεραίνει. Γι' αυτό ένα καρδιακό κύριε ελέησον, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, μπορεί να ισοδυναμεί με αγρυπνία. Γιατί έχει μέσα την ψυχή μου όλη, γιατί έχει μέσα τη φωνή μου όλη. Αλλιώς να φωνάξω πώς. Εμείς θα λέγαμε εδώ σε αυτά τα πολύ σωστά που διαβάζουμε ότι ο άνθρωπος όταν ζητάει να ελεηθεί από το Θεό, έστω και αν το κάνει από την καρδιά του, γιατί δεν είναι έτοιμη η καρδιά του αυτή τη στιγμή, πρέπει να έχει επίγνωση ότι μιλάει χωρίς τη συμμετοχή της καρδιάς του, και αυτό ήδη είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Αντιθέτως, εάν κάνουμε μια ξερή πνευματική ζωή, την οποία εδώ μάλλον υπενήσεται και καταδικάζει ασφαλώς η Μαρία Μπουζά, αν κάνουμε μια τυπική πνευματική ζωή, ξέρουμε ότι η καρδιά μας δεν συμμετέχει, αλλά εμείς νομίζουμε ότι συμμετέχει και ότι όλα είναι τέλεια, τότε ασφαλώς η κατάσταση αυτή δεν οδηγεί πουθενά. Δεν μπορώ να φωνάξω δυνατά αν δεν βάλω καρδιά. Δεν μπορώ να κοιτάξω μακριά αν δεν βάλω καρδιά. Ο γυραιός πατέρας του Ασώτου τον είδε από μακριά να έρχεται, γιατί με την καρδιά έβλεπε. Από εκεί, από την καρδιά, αντλούσε την όραση. Τα ποσά είναι ευθέως ανάλογα. Η όρασή μου, η ακοή μου, οι δυνάμεις μου αυξομειώνονται ανάλογα με την αγάπη. Γι' αυτό έχω απουσία Χριστού, αορασία Χριστού, ορφάνια Χριστού, γιατί δεν έχω αγάπη. Γι' αυτό δεν έχω πείρα της ευσπλαχνίας του. Γιατί η καρδιά μου είναι ανενεργή, ούτε παίρνει ούτε στέλνει μηνύματα. Ο Χριστός και εγώ, περί αυτού ο λόγος. Αγνοώ τον Χριστό, γι' αυτό και όταν κινείται ανάμεσά μας δεν τον αναγνωρίζω. Ο Χριστός έρχεται δίπλα μου, με συντροβεύει εν τη οδό, όπως τότε τον Απόστολο Λούκα και τον Απόστολο Κλέοπα, πάσχει να μου φανερώσει τον εαυτό του, να με ξεφοβήσει, να μου ξεθολώσει το νου, να μου πει ότι και μετά το θάνατό του εν εταίρα μορφή είναι πάλι παρόν. Κάνει το παν για να με παρηγορήσει. Όμως εμένα η καρδιά μου δεν αρπάζει φωτιά. Είναι λυπηρό να νιώθω ανασφαλής ενώπιον του Χριστού. Είναι λυπηρό να ελέγχω το θέλημά του. Ελέγχουμε μια σχέση μόνο όταν δεν είμαστε βεβαιωμένοι για την αγάπη του άλλου. Είναι τραγικό να φοβάμαι το Θεό και το θέλημά του, αντί να φοβάμαι εμένα και το θέλημά μου. Αν ξέραμε ποιος είναι ο λαλόν. Αν ξέραμε ποιος είναι ο καλόν. Αν ξέραμε ποιος είναι ο Χριστός. Αν ξέραμε την ιστορία του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του υπερημών ενανθρωπίσαντος, πάσχοντος, σταυρωθέντος, ταφέντος, του αναστάντος υπερημών. Αν ξέραμε την ιστορία του βασιλέως Χριστού, ου της βασιλείος ου καθε τέλος. Αν ξέραμε ποιος είναι ο ημέτερος πατήρ. Ο πάντας θέλων σωθήνε. Ο πάντας θέλων εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ο θεραπεύων πάντας τους κακώς έχοντας και πάντας τους δαιμονιζομένους, ως πλαχνιζόμενος τους όχλους, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα χωρισπημένα. Αν ξέραμε ποιος είναι ο Χριστός.
Ο Ελθόν καλέσε αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Ο εστικός επί την θύραν και κρούων. Ο υπόν στον εκατόνταρχο, εγώ Ελθόν θεραπεύσω τον πέβα σου. Ο ποιμήν ο καλός, ο πορευόμενος επί το απολολός, εωσού έβρι αυτό. Αν ξέραμε ποιος είναι ο Χριστός, ο πατήρ, ο διηνεκός ημάς αγαπών, ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος, ο επί πάντων Θεός. Αν ξέραμε, τότε ίσως διαπιστώναμε πόσο μεγάλη αδικία διαπράττουμε σε βάρος μας, τότε ίσως συνειδητοποιούσαμε πόσο άδικο είναι να έχεις πατέρα και να ζεις σαν ορφανός. Ο Χριστός και εγώ. Περί αυτού ο λόγος. Χρόνια τώρα περιφέρομαι στον κόσμο αυτό αυτάρκης και αυτόνομος και επιρμένος. Και η σχέση μου μετά του Κυρίου μου ψευδής. Ο Χριστός από εκεί και εγώ από εδώ. Και ανάμεσά μας εμπόδια που δυστυχώς μου ακυρώνουν το σήμα. Και περπατώ χρόνια τώρα και με αγωνία ρωτάω. Είναι κανείς που έχει σήμα? Είναι κανείς που επικοινωνεί με τον ουρανό? Χρόνια τώρα ψάχνω. Ψάχνω να μαθητεύσω στις σχολές των Αγίων, να δω πώς πέρασαν τη ζωή τους, αυτοί που τον αγάπησαν, αυτοί που δεν χωρίστηκαν από τον Χριστό, αυτοί που του αφοσιώθηκαν αληθινά και τελικά εξομοιώθηκαν με εκείνον. Ψάχνω να τους βρω. Όχι μόνο αυτούς που έφυγαν, όχι μόνο αυτούς που προσεδρεύουν καθημερινά ενώπιον του, αλλά και τους ζώντες Αγίους, τα ανοιχτά βιβλία του, τα μελλοντικά συναξάρια της Εκκλησίας, που μπορεί να γράφονται σε τόπους που δεν τους φανταζόμαστε, που μπορεί να εξιστορούνται από ανθρώπους που δεν τους υποψιαζόμαστε. Εκείνη την πολύτικη μητέρα που στον καιρό της φτώχειας, όταν της έμεινε το τελευταίο φλιτζάνι λάδι, αντί να το βάλει στο φαγητό, άναψε το καντήλι. Και τώρα, μετά από 40 περίπου χρόνια, ομολογεί ότι από τότε μέχρι σήμερα ουδέποτε αγόρασε λάδι. Πού τη βρήκε τη δύναμη? Πού τη βρήκε τη δύναμη ένα νέο παιδί που γονάδιζε μπροστά στον επίσκοπο και του είπε: «Έχω πνευματικό, όμως ήρθα σε σένα, επειδή είσαι εις τόπον Χριστού, για να τον ευχαριστήσεις. Γιατί αρρώστησα και μέσα στην αρρώστια τον γνώρισα. Καθόλου δεν με νοιάζει που μου μένουν 3 μήνες ζωή. Να του πεις εσύ ο εκπρόσωπός του ότι έχω βαθιά χαρά και ευγνωμοσύνη». Πού τη βρήκε τόση πίστη ο Γεροσέργιος? Ζούσε μόνο σε μια χαράδρα του Αγίου Όρους, μέσα σε μια καλύβα, παντέρημος ο τόπος, μισογκρεμισμένο το καλύβι του, κανένα φως. Τη νύχτα έβλεπες μόνο το κερί του. Όταν κάποτε του πήγαν μια σακούλα με πολλά τρόφιμα, «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε, «θα πάρω ό,τι μου χρειάζεται». Πήρε λίγο ψωμί, ένα μαρούλι και είπε: «Φτάνουν αυτά για σήμερα». «Πάρτα όλα», του είπαν, «να έχεις και αύριο». «Για αύριο έχει ο Θεός», απάντησε. Έκπληκτοι οι προσκυνητές τον ρώτησαν: «Πόσα χρόνια μένεις εδώ, παππού?» Και ο μοναχός απάντησε: «56». 56 χρόνια μόνο σε αυτό το καλυβάκι, έχοντας μόνο τον άρτον των επιούσιων, και ο Θεός δεν τον ξέχασε ποτέ. 56 χρόνια ετοίμαζε για αυτόν πάντοτε το ψωμί της επόμενης μέρας. Τα αυριανά συναξάρια της Εκκλησίας. Πού τη βρήκε τη δύναμη ο καρκινοπαθής πολύτεκνος πατέρας? Με πλησίασε και μου είπε: «Γράψε για τον Χριστό, στο ζητάω με πάθος, σου εξομολογούμε τις εμπειρίες μου για να σε κάνω να γράψεις. Ξέρεις τι είναι να είσαι τυφλός και να βρεις το φως?» Πετούσα. Είχα βελόνες στο χέρι και δεν το καταλάβαινα. Πονούσα και δεν το καταλάβαινα. Δεν μπορούσα να φάω και ήμουν χαρούμενος. Σε 1,5 μήνα έχασα 18 κιλά. Μόνο με νερό ζώσα. Κι όμως αυτή ήταν η καλύτερη φάση της ζωής μου. Ο Χριστός είναι η χαρά που μου δώσε. Τον καρκίνο μου τον έδωσε για να τον δω, όχι για να πεθάνω. Αν δεν πάω καλά, θα είναι για δική μου ωφέλεια, για να μου δείξει κάτι άλλο». Πώς άντεξε το μαρτύριο ο 19χρονος νεομάρτυρας, ο Άγιος Ευγένιος Ροντιόνοφ, στρατιώτης το 1996 στον πόλεμο της Τσετσενίας. Τον συνέλαβαν Τσετσένοι αντάρτες, επειδή αρνήθηκε να αποχωριστεί το σταυρό του. Πώς επέλεξε και βασανίστηκε και αποκεφαλίστηκε τη μέρα που γινόταν 19 ετών? Η τραγική μητέρα του κατάφερε να μιλήσει με τον ίδιο το φωνιά του γιού της, ο οποίος της είπε ότι ο Ευγένιος είχε ευκαιρία να σώσει τη ζωή του, αλλά αρνήθηκε να βγάλει το σταυρό του και να γίνει μουσουλμάνος. Πού την έβρισκε τη δύναμη ο Άγιος Θεόδωρος όταν έλεγε: «Τα πάνω κάτω να έρθουν, η γη να ενωθεί με τον ουρανό, Θεόδωρος ου φοβείται, έχει Χριστόν»?
Τότε βρήκε την ειρήνη ο Άγιος Αρσένιος, όταν πήγαν οι Τούρκοι να τον συλλάβουν. Προσευχόταν, αλλά δεν διέκοψε την προσευχή του γιατί δεν τρόμαξε. Οι Τούρκοι τρόμαξαν και έφυγαν, γιατί έλεμπε όλος. Τι είδους σύνδεση είχαν οι απλοί αυτοί άνθρωποι και τόσοι άλλοι επώνυμοι και ανώνυμοι ίδιοι με αυτούς? Τι είδους σύνδεση είχαν με τον ουρανό? Πού το βρήκαν τόσο προσωπικό και πανίσχυρο σήμα και αξιώθηκαν τόσες χάρη τους? Ο Χριστός και εγώ, περί αυτού ο λόγος. Στο σημείο αυτό, έτσι που έφτασα οριακά και η ζωή μου τελειώνει, έτσι που κουράστηκα να εμπιστεύομαι τις επιλογές μου, τις προσπάθειές μου, τις αποστασίες μου, έτσι που κουράστηκα να διαψεύδομαι από τον εαυτό μου, ένα πράγμα μόνο επιλέγω να κάνω: να αποχωριστώ τα φορτία μου και να του τα παραδώσω. Τα φορτία μου, τα θελήματά μου, τα φορτία μου, τα σχέδιά μου, τα βάσανά μου, τις αιμονές μου, τα αμαρτήματά μου, τα αδικήματά μου, την αυτοεκτίμησή μου, την ανάγκη μου να είμαι το κέντρο του κόσμου. Τα φορτία μου και τα φορτία μου από ελεύθερη επιλογή που προκαλούν απερίγραπτες οδύνες. Τώρα επιλέγω να τα αποχωριστώ και λυτρωμένος από τα βάρη μου, επιλέγω να κάνω την πρώτη μου προσκύνηση ενώπιον του και να του ζητήσω να παλέψει με την αλαζονία μου, να παλέψει με την απιστία μου, να παλέψει με την άρρωστη βούλησή μου για να νικήσει εκείνος. Ο Χριστός και εγώ. Τώρα επιλέγω να κάνω το πρώτο μου γονάτισμα ενώπιον του. Ξέρω. Έχει τα πάντα, όμως τώρα δεν ζητάω τα πάντα. Ο παράδεισος είναι δικός του. Όμως τώρα δεν θέλω τον παράδεισο, τώρα δεν θέλω τίποτα, θέλω μόνο εκείνον. Να επικοινωνήσω επίγομαι μαζί του, αφού καρδία να θεραπεύσει εκείνος μόνος δύναται, ο πλάσας, ο πλάσας κατά μόνο αυτός καρδίας ημών. Εκείνος μόνος δύναται παρακαλέσει την ψυχή ημών. Και του Χριστού παρακαλούντος, καν μύριοι οι άνθρωποι παρενοχλώσιν, ου παραβλάψει ευηνίσονται. Όταν γαρ εκείνος στερεώσει καρδίαν, ουδείς αυτήν διασύσε δύναται. Ο Χριστός και εγώ. Τώρα ένα πράγμα μόνο θέλω να κάνω, να γυρίσω πίσω, να γυρίσω πίσω και να του παραδοθώ. Ξέρω, από τη στιγμή που θα το αποφασίσω, η καρδιά μου θα ενεργοποιηθεί, γιατί έτσι κάνει ο Χριστός, περιμένει από μας την ελάχιστη πρόθεση για να βάλει εκείνος την απαιτούμενη δύναμη. Ξέρω, από τη στιγμή που ολόψυχα θα παραδοθώ, θα αρχίσω να λαμβάνω χιλιάδες μηνύματα, γιατί χιλιάδες είναι τα δεύτερα πρόσμε που μου είπε ο Χριστός. Χιλιάδες είναι οι αφορμές που μου δίνει ο Χριστός για να μου αποκαλύψει την παρουσία του. Χιλιάδες είναι οι αφορμές που μου δίνει ο Χριστός για να μου πει ότι είναι παρόν. Από τη στιγμή που θα παραδοθώ, πόσα μάτια χρειάζομαι για να δω, πόσα αυτιά για να ακούσω. Χιλιάδες κρίνα του αγρού και χιλιάδες πουλιά θα μου υποδείξουν και θα μου αποδείξουν την πρόνοιά του. Ο Χριστός και εγώ. Τώρα δεν επιλέγω άλλη λύση παρά να του εμπιστευτώ τον προσωπικό μου κωδικό. Για να ανοίξει και να μπει. Για να μπει και να μείνει. Και να κάνει ό,τι θέλει. Και αν δεν είμαι στη θέση που με έβαλε εκείνος, επιλέγω να κάνω εκτροπή. Να του δώσω το θάρρος να με βρει όπου και αν είμαι, να με δει όπως και αν είμαι. Η αγάπη του Χριστού είναι δεδομένη και γεματική. Με θεραπεύει και όταν με κοιτάζει, όπως έγινε με τον Απόστολο Πέτρο, με θεραπεύει και όταν δεν με κοιτάζει, όπως έκανε με την αμαρτωλή. Τώρα επιλέγω να του δώσω τον προσωπικό μου κωδικό. Επιλέγω να τον εμπιστευτώ, επιλέγω να μην με αδικήσω άλλο, επιλέγω να μπω στη διαδικασία της αγάπης μετά του Κυρίου μου.
τηλέφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640, g.barlas@papakipiradio.com, ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής. Και προς ανάματα, το βιβλίο της Μαρίας Μουρζάκος είναι σόφτρο, μπορείτε να το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, σε άλλα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία, όπως και στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη, Σόλωνος 71, στο κέντρο της Αθήνας. Η πνευματική ζωή για την οποία μιλάμε συχνά, φίλοι ακρότες, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από το πρόσωπο του Χριστού και τη σχέση μας μαζί του. Έτσι, όπως βέβαια, αυτή η σχέση οικοδομείται μέσα στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού. Αλλά πνευματική ζωή δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο για τους χριστιανούς παρά το πρόσωπο του Χριστού και το σχέδιο της Θείας Οικονομίας που ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού, μέσω της ενανθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού, οικονόμησε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν και στο τελευταίο κεφάλαιο που διαβάσαμε λίγο πριν το μουσικό μας διάλειμμα, το ολοκληρώσουμε από αυτό το βιβλίο της Μαρίας Μουρζά, αναφερόταν σε αυτό το θέμα, στην σχέση του καθενός μας προσωπικά με τον Χριστό. Αυτή η σχέση βέβαια δεν είναι ιδιωτική, είναι προσωπική και επομένως αφορά και περιλαμβάνει και τους άλλους ανθρώπους, τους πλησίων μας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί αν το ξεχνάμε νομίζουμε ότι οικοδομούμε μία σχέση με τον Χριστό, εμείς προσωπικά, ο καθένας προσωπικά, εγώ και ο Χριστός, γιατί χωρίς την σχέση μας με τον πλησίον, χωρίς να βάλουμε τον πλησίον σε αυτή τη σχέση μας με τον Χριστό, δεν οικοδομούμε καμία σχέση με τον Χριστό παρά μόνο στη φαντασία μας. Ο Θεός είναι αυτός που έγινε άνθρωπος, ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος και επομένως, αφού προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, εμείς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν από αυτή τη σχέση. Ταξίδευσα σε χώρες μακρινές. Εκεί στην πόλη την πανέμορφη, με τα ομόκεντρα ημικυκλικά κανάλια, με τα υποθαλάσσια τούνελ, με τα πλωτά σπίτια, με τα παλιά πανέμορφα αρχοντικά, με τα διατηρητέα μνημεία, με τα χιλιάδες δέντρα, με τα δικά της μουσεία, συνάντησα την απόλυτη θλίψη. Εκεί που συναντιούνται οι έμποροι των εθνών, οι έμποροι διαμαντιών και οι συλλέκτες πολύτιμων λίθων, συνάντησα την απόλυτη ματαιότητα. Εκεί στη ζώνη των χράχτεν, με τις απαράλλαχτες ομορφιές, εκεί που ανευκόπου και ανευπόνου όλα πουλιούνται και αλλογαράζονται, συνάντησα την απόλυτη σκληροκαρδία, την αδιαφορία, τη μοναξιά και την κόλαση. Εκεί μου εξήγησαν οι άνθρωποι πως πολλά χρόνια πριν ζήτησαν μια χάρη από το Θεό, να εξέλθει των ορίων της χώρας τους, να φύγει όσο γίνεται πιο μακριά από τον τόπο τους, από το οπτικό τους πεδίο, από τη ζωή τους όλη. Γιατί η παρουσία του ήταν τελείως ασύμφορη, τους χαλούσε όλα τα σχέδια. Και ο Θεός έφυγε και μαζί του έφυγε και το φως. Σκοτίνιασε και στα σκοτεινά δεν κολλάς πουθενά. Ανοίγεις και ανοίγεσαι σε κάθε είδους σχέση. Χέρια βγαίνουν και πόσο πισόπλατα. Πόση ανθρωπιά χάνεις και πόσο αμετάκλητα. Πόσο ανειρήνευτος γυρνάς και πόσο πριν την ώρα σου γερνάς, όταν γυρίζεις την πλάτη στο Θεό, όταν του ζητήσεις να φύγει. Εκεί είδα για πρώτη φορά νομιμοποιημένη την πιο σκληρή εκμετάλλευση. Την κόκκινη συνοικία που πριν ακόμα ανοιχτώσει μαζεύει τις κουρτίνες της και οι δρόμοι με τα κόκκινα φανάρια γεμίζουν ανθρώπους κάθε ηλικίας. Και ο αέρας αντί για μυρωδιά από ωκεανό, πριν ακόμα ανοιχτώσει κουβαλάει μυρωδιές από μαριχουάνα και χασίς, από απληπισία και θάνατο. Εκεί είδα να τεινάζονται στον αέρα οι άνθρωποι, να παίζονται σαν σε ρουλέτα τα κορμιά, οι ζωές και οι τύχες τους. Εκεί είδα για πρώτη φορά πόσο αδιέξοδη μπορεί να γίνει μια πόλη, όσα κανάλια κι αν έχει, όταν επιλέγει να χωριστεί από το Θεό, όταν αρνείται πεισματικά την παρουσία του, όταν δεν θέλει να του χαρίσει ούτε ένα τετραγωνικό,
από τη γη που εκείνος της χάρισε. Από εκεί και μετά, χωρίς Θεό, δεν είναι τίποτα ίδιο με πρώτα. Ό,τι ακουμπάει τις αισθήσεις σου, έχει γεύση από χώμα. Ό,τι αγγίζει την ακοή σου, έχει βοή από κλάμα. Ό,τι βλέπεις κλαίει, και ό,τι δεν βλέπεις κλαίει, και ό,τι γελάει κλαίει, και ό,τι αγοράζεται και ό,τι παζαρεύεται και ό,τι πουλιέται κλαίει. Τα πάντα κλαίνε χωρίς δάκρυα, χωρίς φωνή και ημωγές. Χωρίς Θεό τα πάντα απεγνωσμένα φρυνούν. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Είναι αδύνατον η ψυχή να χωριστεί από το Θεό και να μην πάσχει. Όπως είναι αδύνατο να μην πάσχει το παιδί που αποσπάς από τη μάνα του. Ακόμα και αν καταφέρει να ζήσει, θα σφραγιστεί ανεξίτηλα από τη σύμφορα. Θα επιβαρυνθεί για πάντα. Θα δυσλειτουργεί για πάντα. Γι' αυτό είναι σκυμμένος πάνω μας ο Θεός. Γι' αυτό αιώνας τώρα τα ίδια λόγια μας λέει. Έγειρε και μη φοβού. Ουκ ονειδίζωσε. Ουκ δελίσωμε. Ουκ απορρίπτω. Έγειρε η εικόνα η εμή. Ακούς. Εσύ που γύρισες την πλάτη στο Θεό, εσύ που ζήτησες το επιβάλλον μέρος της ουσίας και έφυγες όσο μπορούσες πιο μακριά. Σε σένα μιλάει ο Χριστός, που τον αρνήθηκες, που τον ενέπαιξες, που τον διέγραψες, που έφυγες μακριά και διασκόρπισες τον βίο σου μετά πορνών και τελωνών, που έκανες παιδιά και τα παράτησες, που δεν τα άφησες να γεννηθούν, που ρήμαξες τα πάντα και ρημάχτηκες. Σε σένα μιλάει που, όπου κι αν πήγες, άφησες πίσω σου καμένη γη. Εσένα καλεί ο Χριστός, τον πρεζάκι, εσένα το βαποράκι, καλά ακούς, που πήρε στο λαιμό σου χιλιάδες ζωές, εσένα το δολοφόνο, εσένα το ληστή, εσένα τον άσοδο, εσένα που δεν έχεις πια στον ήλιο μοίρα, που δεν σου έμεινε καμιά πόρτα ανοιχτή, που δεν σε θέλουν πουθενά, ούτε στα στέκια, ούτε στα σπίτια, που νιώθεις καμένο χαρτί. Εσένα το καμένο χαρτί ψάχνει ο Χριστός. Εσένα που αιμορραγείς από τις μαχαιριές που έδωσες και από τις μαχαιριές που πήρες. Εσένα που δεν έχεις άλλες φλέβες να τρυπήσεις, εσένα που δεν βρίσκεις παγκάκι να κοιμηθείς, εσένα ψάχνει που χάθηκες, εσένα που θέλεις να γυρίσεις πίσω και δεν μπορείς, εσένα που θέλεις να γυρίσεις πίσω και δεν το λες. Και μόνος κλαις και μόνο κλαις. Μη μου λες. Μη μου λες πως σου φαίνεται αγεφύρωτη η απόσταση. Μη μου λες πως σου φαίνεται μέγα το χάσμα. Πως δεν σε βοηθάνε ούτε τα πόδια, ούτε η καρδιά σου να σηκωθείς. Πες μόνο ναι, πες μόνο θέλω. Και ο Χριστός θα έρθει και θα αναλάβει εκείνος το ταξίδι της επιστροφής σου. Και θα αναλάβει εκείνος τη θεραπεία σου, την πλήρη αποκατάστασή σου. Ακούστε λέει, δια τούτο επί της γης κατελήλυθα, δια το αιμόν τέκνον, δια τούτο το αίμα εξέχεα, δια το αιμόν τέκνον, ου δύναμε μη εκτήριν, ον εκ των αιμών σπλάχνων εγέννησα. Κακοποίηση και αν είσαι πια τραγικά παραμορφωμένος, η αλήθεια για σένα δεν είναι αυτό που έγινες, η αλήθεια για σένα δεν είναι αυτό που σήμερα είσαι, η αλήθεια για σένα είναι αυτό που μπορείς, αν θελήσεις, να γίνεις. Από βαρυπινίτης ελεύθερος, από δούλος Υιός, από άγριος Άγιος. Ακούστε λέει ο Χριστός, ου δύναμε την εμήν εικόνα για γυμνωμένην καταλυπήν, ου δύναμε μη αποδούνε την προτέραν ευγένειαν. Και αν παρόλα αυτά σου φαίνεται πως δεν σε παίρνει να γυρίσεις και αν διστάζεις με το Χριστό παρεδώσε να αρχίσεις, όσο αγάπησες την αμαρτία, αγάπησε τώρα τη μετάνοια και όσο έχεις οφθαλμούς, πλήρωσαν αυτούς δακρύων. Και θα αρχίσουν λίγο-λίγο οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν και οι πάγοι να λιώνουν και η παγωμένη σου ψυχή να ζεσταίνεται. Και θα αρχίσουν να τρέχουν δάκρυα, αλλιώτικα δάκρυα πια. Αφού θα διαπιστώσεις κι εσύ αυτό που διαπιστώσαμε όλοι όταν βρεθήκαμε σε χώρα μακρινή, ότι δεν ήσουν ποτέ μόνος, ότι ο Χριστός ήταν πάντα δίπλα σου. Και θα μάθεις κι εσύ αυτό που όλοι μαθαίνουμε όταν βρεθούμε σε χώρα μακρινή, ότι δεν είναι ίδιον του Χριστού να εγκαταλείπει το πλάσμα του. Ου δύναμε μη ελεήσε, ον εγώ επίησα. Σ' όποιο κατώει και αν επιλέξουμε να κατεβούμε, ο Χριστός μας συνοδεύει. Παρίσταται. Μόνο που παρίσταται με τους όρους που του βάζουμε, όπως του το ζητάμε. Ο σαπών στέκεται δίπλα μας ο πανταχού παρών. Ως μείον στέκεται δίπλα μας όν. Ως να μην έχει κανένα δικαίωμα, πάσχων και οδυνόμενος, από την αυτήν πάντα επιθυμία, να συνάξει τα τέκνα του, όχι επιπλήττοντας, όχι απειλώντας, όχι εκθέτοντας, να επισυνάξει τα τέκνα του, ον τρόπον επισυνάγει η όρνης, τα νοσία εαυτής.
υπό τα σπτέρυγας αυτής, όπως μαζεύει κάτω από τις φτερούγες της η γλώσσα τα παιδιά της. Μπορεί να με τυφλώσει ο εγωισμός μου, πόσο παρανοϊκό μπορεί να με καταστήσει η αλαζονία μου, πόσο ολοσχερός μπορεί να με καταστρέψει ο χωρισμός μου από το Θεό. Είναι τραγικό πόσο ενάντια σε μένα μπορώ να στραφώ εγώ ο πυλός, που ως άνθος οραίζομαι και ως χόρτος ξηραίνομαι. Είναι ολέθριο πόσο μπορώ να υψηλοφρονήσω εγώ ο πυλός, που ως θύελα επέρομαι και ως κόνης εδαφίζομαι. Είναι άξιο θρήνου πόσο μπορώ να αφθαδιάσω εγώ ο πυλός, ο σήμερον ον και αύριο μη ον. Όμως είναι και ασύλληπτο πόσο βαθιά μπορώ να μετανοήσω εγώ ο πυλός, ο σήμερον παραμορφωμένος και αύριο μεταμορφωμένος, ο σήμερον τελώνης και αύριο ευαγγελιστής, ο σήμερον υβριστής και αύριο απόστολος, ο σήμερον εν το σταυρό και αύριο εν το παραδείσο. Είναι ασύλληπτο πόσο μπορώ από τα δεσμά μου να λυτρωθώ και από τα χρέη μου να απαλλαγώ και από τη φυλακή μου να βγω εγώ ο πυλός. Πόσο μπορώ να ανθίσω και να μασχοβολήσω αν το θελήσω εγώ ο πυλός. Ταξίδεψα σε χώρες μακρινές, σε χώρες που οι άνθρωποι επέλεξαν να χωριστούν από το Θεό, να μην βαπτίζονται, να μην παντρεύονται, να μην κηδεύονται, και διαπίστωσα πόσο αληθινά ήταν τα λόγια του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς: «Δίγω στο Χριστό, αναπόφευκτα όλα τα ανθρώπινα μεταβάλλονται σε χάος, σε φρίκη, σε θάνατο». Ταξίδεψα σε χώρες μακρινές, σε χώρες που οι άνθρωποι επέλεξαν να μην έχουν εκκλησίες, να μην γίνονται λειτουργίες, να μην αλλιάζονται τα νερά, και διαπίστωσα πόσο αληθινά ήταν τα λόγια του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: «Όταν ο κόσμος πίστεψε πως τα ήξερε όλα, τότε ήταν που παραφρόνησε». Ταξίδεψα σε χώρες μακρινές που δεν με αφήνουν πια να ξενιάσω. Οι πεθαμένοι του Άμστερνταμ, οι άστεγοι του Σαν Φραντζίσκο, οι διπλωμένοι ζητιάνοι της Πράγας, οι κακοποιημένοι του Λας Βέγκας, οι πάμφτωχοι της Ουκρανίας, με συνοδεύουν παντού. Ζωντανεύουν μέσα μου τις οδύνες του Αγίου Σιλουανού. Κλαίει η ψυχή μου δια των κόσμων όλων. Πίπτω εις τα γόνατα και παρακαλώ ημάς αδελφοί, ο Κύριος πλήρης ελέους αναμένει την μετάνοια ημών. Μετά δακρύων παρακαλώ, μετανοείτε εν όσο είναι εις έτη καιρός. Ταξίδεψα σε χώρες μακρινές. Μερικές από αυτές τις πήρα μαζί μου.
όμως ότι και η δική μας η χώρα με την νοοτροπία που υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες μπαινοδεύει ολοταχώς προς αυτή την νοοτροπία μια ζωής χωρίς Θεό. Βέβαια υπάρχει κάποια απόσταση να καλυφθεί ακόμη και εν πάση περιπτώσει ας είμαστε αισιόδοξοι, ας ελπίζουμε στο Θεό και στην αγάπη του Θεού ότι μπορεί να μην χάσουμε τελείως τα μυαλά μας έτσι ώστε να απορρίψουμε την παράδοσή μας, την παράδοση που φέρει μαζί της πάντοτε τον ζωντανό Θεό, τον Χριστό μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε για σήμερα. Ελπίζω να προβληματιστήκαμε και να ωφεληθήκαμε από την ανάγνωση κάποιων ακόμη σελίδων του βιβλίου της Μαρίας Μουρζά προς ανάματα από τις εκδόσεις Εν Σόπτρο, βιβλίο που μπορείτε να βρείτε και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός, στην Αγία Τριάδα αλλά και στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρης Όλωνας 71 στο κέντρο της Αθήνας και στα άλλα θρησκευτικά βιβλιοπωλείο προφανώς. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση και σήμερα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση του προγράμματος της Πυριακής Εκκλησίας και μετά τα ομιλήματα. Μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, φίλοι ακροατές. Καλώς απόγευμα. Αρχαιολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.